και θα καταλύνει το σημερινό παιχνίδι. Και δεύτερον, αν η ομάδα έχει ξεκινήσει φέτος όπως περιμένατε. Κοίταξε να δεις, για 2,5 δεκάλεπτα ήμασταν πολύ κακοί. Και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν βγάλαμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε στην προπόνηση. Γυρνάγαμε την μπάλα. Οι παίκτες που θέλαμε να πάρουμε την μπάλα δεν την πολύ παίρνανε και είχαμε πρόβλημα. Πάντα σε ένα τοπικό ντέρμπι, όσοι νομίζουν ότι είναι εύκολο, δεν είναι ποτέ εύκολο. Είναι ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Είναι μια ομάδα που παλεύει πολύ και είχαμε προβλήματα. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλύτερα. Έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα και μεγάλη ποιότητα και μας ξεχωρίσανε και στα δύσκολα. Η άμυνά μας ανέβηκε πάρα πολύ. Τρέξαμε μπάλες, τρέξαμε στο ανοιχτό γήπεδο. Γιατί είμαστε μια ομάδα πιο γρήγορα από τον Άπας. Βρήκαμε λύσεις και κερδίσαμε στο τέλος εύκολα. Αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Είστε ευχαριστημένοι. Οι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι και αντικαθίσαν τους βασικούς, όταν κολλούσε η ομάδα βοηθούσαν. Αυτή η αίσθηση υπήρχε απ' έξω. Είστε ικανοποιημένος? Είμαι ικανοποιημένος από την άποψη ότι φέτος η ομάδα έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό. Έχει πολλές λύσεις. Κάνουμε μια δουλειά που είναι πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Δηλαδή και τα παιδιά εδώ δουλεύουν αρκετά και τα παιδιά στην Αθήνα πάνε να κάνουν τις προπονήσεις τους. Έχουμε ένα πρόβλημα ομοιογένειας. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά με τον καιρό και με την περισσότερη δουλειά θα το βελτιώσουμε. Αυτή η ομάδα μόνο για πρωταθλητισμό μπορεί να έχει φτιαχτεί, έτσι? Κοίταξε, εμείς τώρα πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και πέρσι ήταν η καλή ομάδα. Εγώ αυτό που θέλω είναι η ομάδα να μην έχει τραυματισμούς όπως πέρσι. Δηλαδή να είναι η ομάδα όλα τα παιδιά υγιείς, να παίζουμε παιχνίδι με παιχνίδι, δεν βάζουμε μακρόχρονους στόχους, ξέρουμε τι ομάδα έχουμε. Θα κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και θα πάμε στο επόμενο. Γιατί και πέρσι, και το λέω και στους παίκτες μου αυτό, να έχουν χαμηλά τα κεφάλια. Πέρσι πάλι είχαμε ξεκινήσει κάπως έτσι και μετά ήρθαν τα πάνω κάτω. Θέλει ψυχραιμία, ταπεινοφροσύνη, σιγά σιγά να προχωράμε. Θέλω να σχολιάσεις για το κύπελο. Και αν η ομάδα θα λάβει μέρος και πώς κρίνει το θεσμό? Εντάξει, ο θεσμός είναι καλός, η ομάδα θα λάβει μέρος. Αλλά εγώ θα προτιμούσα, αντί να κάνουν ένα κύπελο, να κάνουν play-off στο πρωτάθλημα. Για να πάρει το πρωτάθλημα η πραγματικά καλύτερη ομάδα. Γιατί εμείς τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο ΑΠΑΣ, η Σαντορίνη, όλες οι ομάδες, θα πάνε να παίξουμε τη χρονιά σε ένα παιχνίδι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά πάλι, τα ξαναλέμε, αντί για κύπελο μπορούσαν να κάνουν play-off στις τρεις νίκες και να έχουμε περισσότερα παιχνίδια δυνατά. Και να είναι κατά 80-90% σίγουρο ότι η πιο καλή ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι σε ένα παιχνίδι μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα ο καθένας. Είναι πρόβλημα αυτό, μεγάλο. Εντάξει, το κύπελλο εμείς θα μετέχουμε, θα παίξουμε τα παιχνίδια που είναι να παίξουμε και εκεί θα πάμε να παίξουμε στο δυνατό καλύτερα μπορούμε. Και κάτι για να κλείσουμε, το σχόλιο για τον κόσμο. Καθώς από ό,τι φαίνεται εδώ στην Άξο, τον μπάσκετ κέρδισε το ποδόσφαιρο και βλέπουμε πάντα γεμάτες εξέδρες και ειδικά στο ντέρμπι Φανάρια Παναθηναϊκός. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι αυτό που πραγματικά ερεθίζει τον κόσμο. Ο κόσμος μας πάντα μας στηρίζει, είναι καταπληκτικός, τον ευχαριστούμε, ποτέ δεν έχουμε παίξει μόνοι μας και θέλουμε να συνεχίζει να μας στηρίζει έτσι και αν μπορούν ακόμα περισσότερο, αλλά δεν έχουμε κανένα παράπονο τον κόσμο. Και καλό είναι αυτό, φέτος εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος που θα έρθει να μας δει θα δει και ωραίο μπάσκετ και η ομάδα πιστεύω να κερδίσει, γιατί ο κόσμος θέλει η ομάδα να κερδίσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή σας. Παιδιά, κάναν ό,τι μπορούσαν τηρημένων των αναλογιών. Από ένα σημείο και μετά, στο τρίτο δεκάλεπτο, κουραστήκαν οι βασικοί μας παίχτες, οι οποίοι παίζανε πάρα πολύ και με μεγάλη ένταση. Μοιραία αρχίσαμε να οπισθοχωρούμε και οι άλλοι με περισσότερες επιλογές κατάφεραν να κάνουν αυτή τη νίκη. Ένα άλλο που έχω να πω είναι ότι εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Προσβλέπουμε στο Final Four να έχουμε μια τελείως διαφορετική παρουσία. Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών. Απλά είναι δύσκολο οι τρεις να κερδίσουν τους 8. Αυτό έγινε σήμερα και γι' αυτό για μένα ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά και δρόμος μέχρι το Final Four και πιστεύω ότι το επόμενο παιχνίδι με την Πάρο είναι πολύ πιο κρίσιμο από αυτό για μας. Αυτό φάνηκε ότι λύση από τον πάγκο δεν είχατε σήμερα. Ευελπιστείτε ότι θα επανέλθουν οι παιδιά από τον πάγκο, θα ανεβούν επίπεδο ή θα ενισχυθεί η ομάδα με τα γραφικά? Πού ευελπιστείτε? Θα έλεγα και τα δύο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Πώς ήταν η πρώτη σας εντύπωση εδώ από τον τέρμπι, από τον κόσμο γενικά? Πολύ ωραία ήταν η ατμόσφαιρα, μια χαρά.
και νομίζω αν δεν ήταν ο νεαρός εκεί, ο 8 που έκανε κάποιες χειρονομίες, θα τέλειωνε το παιχνίδι με πολύ καλή ατμόσφαιρα και έτσι πρέπει να είναι τα παιχνίδια. Εγώ θεωρώ, καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και στον coach. Έγινε μια πολύ καλή, καλό παιχνίδι, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλό το επίπεδο εδώ και του κόσμου. Απλά καλό είναι να αποφεύγουμε τις εντάσεις για να ευχαριστιόμαστε το μπάσκετ και να κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Αυτό έχω να πω. Επίσης, ένα σχόλιο ακόμα. Συγχαρητήρια στους ρεφ, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί. Τα όποια λάθη ήταν πουσιώδη και δεν διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Να είστε καλά.